Το ξέρω και το ξέρω. Συγγνώμη. Στο Twitter. Δεν έβγαλε δήλωση στο Twitter. Να σας απαντήσω. Γιατί λέει για μας. Να σας απαντήσω. Γιατί αρνηθήκατε. Να σας απαντήσω. Ναι, απαντήστε. Αφού θα κέρδιζε, γιατί αρνήθηκε. Η απόφαση να μην είμαι υποψήφιος στις αυτοδιοικητικές εκλογές πάρθηκε μετά από συνεννόηση με τον πρόεδρο του κόμματος. Εσείς το θέλατε. Τελεία. Εσείς το θέλατε. Και πάμε. Εσείς το θέλατε. Εσείς το θέλατε. Όχι, βέβαια. Όταν συζητήσαμε με τον πρόεδρο του κόμματος, καταλήξαμε και ήταν κοινή αυτή η θέση και αυτή υιοθετήθηκε. Τι να κάνει ο άνθρωπος προκειμένου να φάει πόρτα. Γραμματεία, προκειμένου να φάει πόρτα, το αποφασίσαν μαζί. Να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω. Και όπως όλα τα κοινοβουλευτικά και κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, θα είμαι στην πρώτη γραμμή της μάχης και για τις ευρωεκλογές και για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Θα είστε στρατηγούς. Αυτό λένε για το ΣΥΡΙΖΑ. Ότι οι στρατηγοί τώρα θέλουν να πάρουν υπουργεία γιατί βλέπουν μπροστά. Τα λένε οι αντίπαλοι του ΣΥΡΙΖΑ. Και βγάλατε μια αδύνατη υποψηφιότητα. Για φανταστείτε το στρατηγό να πάει στη μάχη και να χάσει. Άσε λοιπόν, λέει στα σίγουρα, στα πίσω, κύριε, στο επιτελείο. Ακούστε λίγο αυτά για τη μάχη που θα χάσει. Όταν πριν ένα μήνα με ρώτησε. Γιατί δεν κατεβαίνετε να μάθει, είστε σίγουρο. Τη γνώμη. Σίγουρη νίκη. Ευχαριστώ. Αφού έχετε σίγουρη νίκη, γιατί δεν κατεβαίνετε. Αφού αποφασίστηκε, λέει να μην κατέβει. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Δεν ήθελε ο κύριο Παπαδάκη. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον του κυρίου Μιχελάκη για το πολιτικό μου μέλλον. Όταν πριν ένα μήνα με ρώτησε ο Αλέξο Τσίπρα ποια είναι η γνώμη μου για το Δήμο τη Αθήνα. Άρα του πρότεινα. Το Γαβρίλη Σακελαρίδη, όπως και πολλοί άλλοι. Και χαίρομαι γιατί αυτή η υποψηφιότητα από τις πρώτες μέρες δείχνει ότι έχει δυναμική νίκης. Αγκαλιάζεται ομόφωνα. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Εδώ θα τον είδατε. Εδώ θα όχι, συγγνώμη. Αυτό μπορεί να έχετε δίκιο στο τέλος. Αλλά λέω, πού το είδατε μέχρι τώρα την προοπτική νίκης, πού την είδατε. Λέει ο ίδιος, μυρίζεται. Ότι ο Γαβρίλης Σακελαρίδης, ένας νέος άνθρωπος με εξαιρετικό βιογραφικό, με συμμετοχή στα κοινωνικά κινήματα, στην παραγωγή πολιτικής, με γνώσεις, με ήθος, με χαρακτήρα, πιστεύω ότι θα έχει μια πολύ ανωδική δυναμική, μια καλή περπατησιά. Μπορεί να κερδίσει το Δήμο. Βεβαίως. Το πιστεύετε. Εγώ θεωρώ ότι τόσο σίγουρος είναι που όταν το είπανε, το πέταξε από πάνω του ο κ. Παπαδημούλης. Το πιθανότερο σενάριο είναι η Αθήνα να έχει δήμαρχο ένα τριαντάρι, τον Γαβρίλη Σακελαρίδη. Και η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να επιτεθεί σε αυτή την υποψηφιότητα. Από μόνοι σας το ξεκινήσατε το πάρτι, κύριε Παπαδημούλη. Μέσα από το κόμμα σας ξεκίνησε το πάρτι. Μέσα από το κόμμα σας ξεκίνησε το πάρτι μαζί με τον κύριο Βουδούρη και τον κύριο Καρυπίδη. Και επίσης. Γιατί έχουμε διαφωνίες και για την υποψηφιότητα στον Νότιο Αιγαίο. Η Σακελαρίδη είναι ομόφωνη με στο κόμμα και δυναμώνει. Και εκεί θα έχουμε θέμα. Και εκεί θα έχουμε θέμα. Με συγχωρείτε, πέστε τα τις δημοσιογραφικές σας πληροφορίες. Αυτή τη στιγμή θα κάνουμε μία-μία περιοχή τώρα, κύριε Μιχελάκη. 13 έχουμε, δεν έχουμε υποψηφιότητα. Σκοπεύω να προτείνω να ανακηρύξουμε τη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά του κύριου Μιχελάκη σε χορηγούς του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δουλεύουν πολύ για την ενίσχυση και τη δυναμική μα και τη ενότητά μα. Σα εμπιστεύεται η κοινωνία και ξαναπιάνουμε από εκεί πιαστήκαμε.